Thomas, Jest, Tommy Evans, Boomcat Anthem, what you want the pretenders, yeah. I'll stop you in your tracks if you start with me. We're at so fat they clog your arteries. I'm so inventive with my artistry. I'll break round like a wishbone. Σχετικά με την κατανάλωση γαλακτοκομικών και πως αν καταναλώνεις γαλακτοκομικά συνεισφέρεις στο βιασμό ζώων. Αυτό που διαφωνώ και αυτό που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται και αυτό που πιστεύω ότι είναι απέσιο και απάνθρωπο και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο είναι να χωρίζεις τη μητέρα από το παιδί. Πρώτα απ' όλα θα πάρουμε από την αρχή. Πώς γονιμοποιούνται τα ζώα στη φύση, πώς τα θηλαστικά ζώα, δηλαδή τα ζώα που θηλάζουν, που έχουν μαστικούς αδένες ή αλλιώς στήθος, πώς παράγουν γάλα. Για να παράξει μια γυναίκα γάλα ή ένα θηλυκό θηλαστικό, πρέπει να μείνει έγκυος. Στην γαλακτοκομεία ή διαφορετικά στο γάλα, στο τυρί, για να έρθει λοιπόν μάλλον το γάλα, πρέπει να μείνει μια γελάδα έγκυος. Πώς γονιμοποιούνται οι γελάδες ως επιτοπλίστων. Οι αγελάδες ως επιτοπλίστων γονιμοποιούνται τεχνητά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ευχάριστα αυτά που θα πω και συγχωρέστε με, αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Δηλαδή μακάρι να έπρεπε να πω ότι δεν είναι έτσι και είναι κάπως διαφορετικά, αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Είναι λάθος αυτός ο κόσμος που ζούμε και ας κάνουμε κάτι να τον αλλάξουμε. Λοιπόν, ο όρος που χρησιμοποιείται, δηλαδή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να γονιμοποιηθεί η αγελάδα ονομάζεται στα αγγλικά rape rack, όπου rape είναι ο βιασμός και όπου rack είναι ράφι, δηλαδή ράφι βιασμού. Όποιος δεν πιστεύει αυτά, ας γράψει κάποιο από κάτω το σχόλιο του, θα το απαντήσω με ένα σύνδεσμο το οποίο θα δείχνει ακριβώς για αυτό το πράγμα το οποίο έχει απορία. Η αγελάδα πηγαίνει σε αυτό το ράφι του βιασμού, εκεί πέρα έρχεται ένας άνθρωπος και την γονιμοποιεί τεχνητά. Πώς την γνωμοποιεί τεχνητά? Πρέπει να χώσει το χέρι του στο εδίο της αγελάδας μέχρι τον αγκώνα. Στο χέρι του θα κρατάει μια σύλληγγα η οποία θα περιέχει σπέρμα τάβρου. Το σπέρμα τάβρου αυτό θα έχει συλλεχθεί τεχνητά από έναν τάβρο το οποίο έχει καβαλήσει μια ψεύτικη αγελάδα, μια κούκλα θα έλεγε κάποιος, και κάποιος άλλος θα έχει συλλέξει το σπέρμα από αυτό τον τάβρο. Οπότε ο άνθρωπος που έχει το χέρι του μέσα στο εδίο της αγελάδας μαζί με τη σύλληγγα θα πιέσει τη σύρυγγα μέσα στο δύο της αγελάδας. Η αγελάδα θα γονιμοποιηθεί, θα μείνει έγκυος, θα κάνει μοσχάρι. Αυτό το μωρό, γιατί είναι μωρό αυτό, θα της το πάρουν οι άνθρωποι της γαλακτοκομείας. Θα της το πάρουν, ωραία, για να πιει το γάλα εγώ που το έπινα και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν ξέρει ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί 4, 5, 6 φορές αν αντέξει η Ελλάδα έκτη φορά. Γιατί με το που θα παράξει το παιδί της, θα της το πάρουν, θα την αποστραγγίξουν από το γάλα και θα την ξαναγονιμοποιήσουν με το που είναι έτοιμη, αμέσως δηλαδή, για να της ξαναπάρουν το παιδί όταν θα γεννήσει, για να της ξαναπάρουν το γάλα και για 4-5 χρόνια μετά να σταματήσει, να είναι spent, ξοδευμένη, να μην μπορεί δηλαδή να κάνει άλλο γάλα, και να την πάνε για κοιμά ή για κάτι άλλο. Έτσι συμβαίνει, καλός ή κακός, από εκεί προέρχεται το γάλα, από εκεί προέρχεται το τυρί και όλα τα παράγωγα φυσικά. Το 80% του κρέατος, το οποίο, δηλαδή του πτώματος που έχει η βιομηχανία κρέατος, προέρχεται από τη γαλακτοκομεία. Άρα ουσιαστικά η ζωή της αγελάδας ποια είναι? Να της παίρνει το παιδί, να της παίρνει το γάλα, να αρρωσταίνει εκεί που βρίσκεται, στις καταστάσεις που είναι, έτσι. Και αν κάποιος αμφιβάλλει μπορεί να πατήσει οι συνθήκες. Μπορώ να του δώσω εγώ το σύνδεσμο, αν δεν πιστεύει. Θα κρατήσω αυτό το βίντεο χωρίς γραφικές εικόνες. Δεν υπάρχει λόγος για γάλα. Το 2016 υπάρχουν άπειρες φυτικές πηγές γάλακτος. Αν θέλεις να πάρεις γάλα, μητρικό γάλα, χρησιμοποιήσε το είδος σου, μην χρησιμοποιείς άλλα είδη τα οποία δεν έχουν καμία συνένεση στην επιλογή σου. Ευχαριστώ για το χρόνο, μέχρι την επόμενη φορά. Κόψε το γάλα.